Στο κυρίαρχο αφήγημα τη εποχή των μνημονίων, είναι ότι οι Έλληνε τόσα χρόνια φέρονται τα ανεύθυνα και τώρα α πληρώσουν, ταιριάζουν πολύ καλά τα στοιχεία σε έκθεση τη UNICEF, που δείχνουν ότι η χώρα μα πλέον είναι στην δεύτερη χειρότερη θέση στην Ευρώπη των 14, των παλαιότερων δηλαδή μελών τη Ένωση, όσον αφορά την παιδική φτώχεια. Εάν την εποχή προ-κρίση αυτή βρισκόταν στο 22,6%, το 2014 εκτινάχθηκε στο 55,1%. Και ποιο ξέρει πού ακόμα θα φτάσει. Η έκθεση αναφέρει ότι πάνω από μισό εκατομμύριο παιδιών στη χώρα ζει σε φτωχέ οικογένειε. Δυστυχώ είναι πραγματικότητα. Με τόση ανεργία, με κρίση, στα ελεύθερα επαγγέλματα. Παντού υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Και δεν ξέρω πώ θα βγούμε και από αυτή την κατάσταση. Και τα παιδιά του φταίνουν. Τα παιδιά προσαρμόζονται σαν να είναι εποχέ πολέμου, μάλλον όπω παλιά. Τα παιδιά δεν φταίνε, βέβαια. Οι γονεί κάνουν ό,τι μπορούν πιστεύω και οι οικογένειε γενικότερα. Οι γονεί δεν μπορούν. Δεν βγαίνουν οικονομικά. Δεν δε βγαίνουν. Δε γιατί με το μεροκάμα του, τι πρώτα το θα πληρώσουν. Και τα παιδιά τα κάνουν. Τι θα κάνουν τα παιδιά. Η φτώχεια συγκεκριμενοποιείται μέσω τη έννοια τη αποστέρηση. Η υλική αποστέρηση για την παιδική φτώχεια μετριέται μέσω δικτών. Όπω για παράδειγμα η αδυναμία των γονέων να πληρώσουν του λογαριασμού του σπιτιού, να καλύψουν την διατροφή των παιδιών ή να καλύψουν διακοπέ τουλάχιστον μία εβδομάδα στον χρόνο για το παιδί του. Επίση, ένα άλλο δείκτη είναι η αδυναμία να παρέχουν θέρμανση στο σπίτι και το παιδί ή η αδυναμία κάλυψη εκτάκτων αναγκών που μπορεί να παρουσιαστούν. Συνολικά οι δείκτε είναι 9. Και για να θεωρηθεί ότι υπάρχει απλή αποστέρηση, πρέπει να ισχύουν 3 στου 9. Εάν είναι 4 και πάνω, θεωρείται ότι το παιδί ζει σε ακραία αποστέρηση. Και στην Ελλάδα το ποσοστό των παιδιών σε αυτή την κατάσταση φτάνει το 22%. Αλλά και πώ να είναι διαφορετικά, όταν ολόκληρε οικογένειε ζουν από ένα επίδομα ανεργία ή από μια σύνταξη του παππού, Άσχημο. Πολύ. Πολύ άσχημο. Και είναι αλήθεια αυτό. Περισσότεροι γονεί. Ε... Περιμένουν από του γονεί του για από τη σύνταξη να του βοηθήσουν. Δηλαδή οι παππούδε έχουν αναλάβει να τρέφουν. Ε, βέβαια, ναι, αυτό εκεί έχουμε καταλήξει. Δυστυχώ. Και, και, τα παιδιά τι θα κάνουν. Ε, yeah. με <laughs> να με ρωτά. Mm -hmm. για να ρωτήσουμε τον Τζίπρα, τον μιτσοτάκι, όλου αυτού. Να δούμε τι θα πούνε. I think it's really bad. 2017 and we have so many people homeless and so many families out of work and not being given Φυσικό, φυσικό. Δεν υπάρχει περίπτωση να οι γονεί τώρα. Το πόσο εκατό είναι άνεργοι γονεί. Και οι παππούδε βοηθούν τα παιδιά και τα εγγόνια. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Σήμερα είναι μια κατάσταση που ό,τι του λένε υπογράφουν. Αυτό είναι. Ό,τι του λένε υπογράφουν. Όπω θα περίμενε κανεί, τι καλύτερε συνθήκε ζωή έχουν τα παιδιά στι σκανδιναβικέ χώρε. Στη Φιλανδία, σε κατάσταση φτώχεια ζει μονάχα το 10% των παιδιών. Στη Δανία, το 10,4% και στη Σουηδία, το 12,9%. Τέτοια ποσοστά η χώρα μα δεν τα ονειρευόταν ούτε τι εποχέ των παχιών Αγελάδων, βέβαια. Καταλαβαίνει κανεί λοιπόν σε τι συνθήκε θα πρέπει να μεγαλώσουν τα παιδιά στην Ελλάδα των μνημονίων.